από την Επιστολή προς Γαλάτας. Είμαστε σελίδα 1030, γάμα κεφάλαιο, 3 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1030, τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Ο νόμος λοιπόν είναι εναντίος των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο, διότι αν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρορούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλεισμένη εις την πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθεν η πίστης, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγών. Διότι πάντες είστε οι Θεού, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες εσείς είστε εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει του δούλου, αν και είναι κυρίως πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτε και εμείς, ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός των Υιών αυτού, ως της εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε ή, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν, δεν είσαι πλέον δούλος αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού, δια του Χριστού. Άλλοτε, αλλά τότε μεν μη γνωρίζονται στον Θεό, εδουλεύσατε τους μη φύσει όντας Θεούς, τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεό, μάλλον δε εγνωρίσετε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και εν ιαυτούς, φοβάμαι δι' εσάς μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς εις αδελφοί, σας παρακαλώ ουδόλως μα δικήσατε. Εξέβρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο ασθενία της σαρκός και δεν εξουθενίσατε ουδέ απορρίψατε τον πειρασμό μου τον εν τη σαρκή μου, αλλά με δέχθητο άγγελον Θεός Χριστόν Ιησούν. Τι λοιπόν είναι ο παχαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ή θέλετε εκβάλει και δώσει σε με αμήν. Στην εκκλησία λοιπόν της Γαλατίας, της περιοχής, εισήλθαν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι κήρυξαν ένα άλλο Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Και άγγελος από τον ουρανό, αν σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Οι ψευδοδιδάσκαλοι λοιπόν, οι Ιουδαίοι ως επί το πλείστον, έφεραν ένα άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο τι έλεγε, ότι ενώ ο άνθρωπος σώζεται δια της πίστεως των Ιησού Χριστών κατά το Λόγο του Θεού κατά χάριν είστε σεζωσμένοι δια της πίστεως ουχή δια των έργων και τούτο είναι δώρο Θεού, οι ψευδοδιδάσκαλοι αναφερόμενοι έλεγαν ότι για να επιβεβαιωθεί η σωτηρία του ανθρώπου θα πρέπει να συνδυάζεται και με τον νόμο. Και μάλιστα χαρακτηριστικό της υπακοής που δίδασκαν οι ψευδοδιδάσκαλοι τους Γαλάτες ήταν ότι εάν αναγεννηθείς, εάν βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο, εάν αλλάξει η ζωή σου και βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος άφεση αμαρτιών, για να επιβεβαιωθεί η σωτηρία σου θα πρέπει να κάνεις περιτομή και όχι μόνο περιτομή αλλά να φυλάς και τα ασθενή όπως λέγει παρακάτω και πτωχά στοιχεία του κόσμου τα οποία αναφέρονται μέσα από τον νόμο του Μωυσή στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έκανε αυτή τη μεγάλη διάκριση
άλλο η Παλαιά Διαθήκη και άλλο η Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι προφητικός λόγος, θεόπνευστος, αλλά προς διδασκαλία των ανθρώπων. Επανόρθωση, έλεγχο. Ενώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η Καινή Διαθήκη, είναι προς σωτηρία του ανθρώπου δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Καθώς λέγει και ο ίδιος ο Κυριός μας, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς έδωκε ο Πατέρας να γίνουν τέκνα Θεού. Επειδή όμως επέμεναν και πλανήθηκαν στην πραγματικότητα, άλλωστε αυτή η πλάνη, αδερφοί, δεν είναι κάτι το καινούριο και στις μέρες μας υπάρχει, καθώς βλέπουμε εκκλησίες να χρησιμοποιούν την Παλαιά Διαθήκη στα άμφια και στους τρόπους, στα λιβανιστήρια, στους τρόπους που χρησιμοποιούσαν στην Παλαιά Διαθήκη για να λατρεύουν το Θεό. Δεν είναι λοιπόν κάτι το πρωτότυπο, αλλά ήταν κάτι το οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε και συνεχίζει να εμφανίζεται στο χριστιανισμό 2000 χρόνια τώρα. Η ανάμιξη της Παλαιάς Διαθήκης με ιερείς, με αρχιερείς, με γραμματείς, με φαρισαίους, η ανάμιξη της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος όμως, ο Απόστολος Παύλος, με μεγάλη παρησία προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, να διαχωρίσει το τίμιον από το αχρίο, να διαχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα, αλλά και να διαχωρίσει την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη στηρίζεται στους πατέρες, δηλαδή στον Αβραάμ, στον οποίον υπεσχέθη ο Θεός ότι εν το σπέρματί σου θέλουσε ευλογηθεί τα έθνη, γι' αυτό και ο λαός Ισραήλ θεωρούσε τον Αβραάμ πατέρα του, πατέρα των, και έλεγαν ότι εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ και ήσαν κατασάρκαν τέκνα του Αβραάμ, καθώς ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ισραήλ. Η Καινή Διαθήκη όμως και πάλι είναι τέκνα του Αβραάμ, όπως θα δούμε που μας το περιγράφει παρακάτω, αλλά όχι της σαρκός, αλλά της επαγγελίας. Της σαρκός είναι ο Ιακώβ και ο Ισραήλ, της επαγγελίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό λέγει και ο Λόγος του Θεού, «Όμως αισέ αυτόν, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη». Και εξηγεί ότι δεν μιλάει για πολλά σπέρματα, αλλά για ένα που είναι ο Χριστός. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που διαβάσαμε και αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, «Ο νόμος λοιπόν του Θεού είναι ενάντιος των επαγγελιών του Θεού». Διαφορετικός είναι, διαφορετική πορεία είναι, ενάντιος δεν είναι. Δεν είναι εναντίον των επαγγελιών του Θεού ο νόμος. Αλλά τι είναι, μας εξηγεί. Πρώτα-πρώτα δεν είναι ενάντιος, γιατί εάν δινότανε νόμος ο οποίος θα μπορούσε να σώσει, να ζωοποιήσει και να φέρει δικαιοσύνη στους ανθρώπους ο νόμος, τότε δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός, δεν χρειαζόταν αυτή η μεγάλη θυσία του Χριστού. Όμως η Γραφή λέγει «συνέκλεισε τους πάντες». Ποιοι είναι οι πάντες? Και ο Ισραήλ που ακολούθησε τον νόμο του Μωυσή μέχρι να έρθει ο Χριστός, και τα έθνη που ήσαν μακράν του Θεού και ακολουθούσαν τις δικές τους θρησκείες και λάτρευαν τους δικούς τους θεούς. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, και θα το δούμε τι εννοεί, ώστε να δοθεί η επαγγελία, η σωτηρία δηλαδή δια της επαγγελίας εκ πίστεως των Ιησού Χριστών, σε ποιους? Στους πιστεύοντας των Ιησού Χριστών. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι σημαίνει συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία για να έλθει η σωτηρία στους ανθρώπους. Να πάμε σε σελίδα 1002 που το εξηγεί τόσο όμορφα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο ΙΑ κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο. Διότι λέγει,
Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, για να μην υψηλοφρονείτε, να μην υπερηφανεύεστε, ότι τύφλωση κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ, μέχρι να εισέλθει στον ουρανό το πλήρωμα των εθνών. Και όταν εισέλθει στον ουρανό με την αρπαγή της εκκλησίας, το πλήρωμα των εθνών, τότε πας Ισραήλ θα σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένο, θα εξέλθει εξιών ο λυτρωτής και θα αποστρέψει τα ασεβίας από τον Ιακώβ. Και στο 28 συνεχίζει. Κατά μέν το Ευαγγέλιο λοιπόν, είναι εχθροί σας οι Ισραηλίτες. Κατά δε την εκλογή, αγαπητοί δια τους πατέρας, διότι ανεπίδεκτα με τα μελία συν τα χαρίσματα και πρόσκλησης του Θεού. Και τώρα εξηγεί. Διότι καθώς και εσείς απειθήσατε κάποτε εις τον Θεόν, εσείς οι εθνικοί, θα δείτε όταν διαβάζουμε, λέει εσείς και εμείς ο Απόστολος Παύλος. Εσείς είσαστε οι εθνικοί, εμείς είμαστε ο λαός Ισραήλ. Καθώς και εσείς κάποτε απειθήσατε εις τον Θεόν, όταν οι Ισραηλίτες δέχτηκαν το λόγο του Θεού, τον νόμο του Μωυσή, εσείς ήσασταν στην απίθεια των ειδώλων, των εικόνων, των αγαλμάτων, των ξένων θεών, των ψεύτικων θεών. Τώρα όμως ελεηθήκατε, πότε? Όταν απήθησαν αυτοί. Αυτοί δε δέχτηκαν, δηλαδή οι Ισραηλίτες, δε δέχτηκαν τον Χριστό, απήθησαν εις τον Χριστό και τότε ο Χριστός εστράφει σε εσάς και εσείς σωθήκατε και εσείς ελεηθήκατε. Το ξαναδιαβάζω. Διότι καθώς και εσείς απειθήσατε κάποτε εις τον Θεόν, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα από την απήθεια αυτών, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτοί υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη. Ενώ εσείς ελεηθήκατε την περίοδο του δικού σας ελέους, της δικής σας σωτηρίας, αυτοί υπήθησαν. Γιατί? Για να ελεηθούν και αυτοί όταν θα φύγει η αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθειαν δια να ελεήσει τους πάντας. Δεν μπορεί να ελεηθεί ο άνθρωπος αν δεν περάσει από την απήθεια, εάν δεν περάσει από την αμαρτία. Γιατί? Γιατί ο Θεός έστειλε τον Χριστό να σώσει τους αμαρτωλούς. Και όπως διαβάσαμε και προηγούμενα, η Γραφή συνέκλεισε τα πάντα εις την αμαρτία για να δοθεί η σωτηρία δια της επαγγελίας του Θεού εκ πίστεως, όχι εκ των έργων, εις τον Ιησούν Χριστόν, σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Ο Θεός λοιπόν συνέκλεισε τους πάντες στην απήθεια για να ελεηθούν οι πάντες. Και όταν το συνειδητοποίησε αυτό ο Απόστολος Παύλος, καθώς το κήρυξε, έβγαλε μια κραυγή. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση αυτού και ανεξιχνίαστε η οδή αυτού. Διότι ποιος μπορεί να γνωρίσει το νουν του Κυρίου και ποιος μπορεί να γίνει σύμβουλος αυτού? Είναι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά μέγα μυστήριο τούτο. Ότι ο Θεός απεκαλύφθη μέσα από τον Αβραάμ στο λαό Ισραήλ και έδωσε τον νόμο του, το λόγο του, με μεσίτη διαχειρός αγγέλων το Μωυσή, και μέσα από τον νόμο τι προσκάλεσε τους ανθρώπους? Πρώτον, να γνωρίσουν την αμαρτία, να γνωρίσουν ότι είναι αμαρτωλοί. Δεύτερον, να γνωρίσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Με τον νόμο λοιπόν γνωρίζουν και τη δικαιοσύνη του Θεού, μην κλέψεις, μην μοιχεύσεις, αλλά γνωρίζουν και την αδυναμία τους να πράξουν τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή την αμαρτία τους. Και τρίτον, μέσα από τον νόμο τους έδωσε την αποκάλυψη, τη φανέρωση του εξυλασμού, της μετανοίας, της συγχώρεσης. Μόνο που αφού τους την έδωσε σαν αποκάλυψη μέσα από τον νόμο,
Την δέχτηκαν, αλλά δεν μπόρεσαν. Γιατί ο άνθρωπος με τα έργα του δεν μπορεί. Πρέπει να πιστέψει, να έρθει ο Χριστός να τον αναγεννήσει, να του αλλάξει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα και να του δώσει την ικανότητα να μπορεί. Αυτό θα πει σωτηρία κατά χάριν δια της πίστεως. Του αλλάζει τα πάντα και του δίνει την ικανότητα να μπορεί και να μετανοεί και να αναγνωρίζει τα λάθη του, την αμαρτία, και να γνωρίζει με προσωπική βιωματική εμπειρία τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όλα αυτά εφόσον συνέκλεισε ο Θεός τους πάντες υπό την αμαρτία. Κατάλαβαν όλοι την αμαρτία τους. Πρώτα λοιπόν στην αμαρτία ήταν τα έθνη. Μέσα στην παράβαση, στην ανομία, στην ιδωλολατρία, στο ψέμα. Και ο λαός Ισραήλ στη δικαιοσύνη του Θεού, γνωρίζοντας μάλλον τη δικαιοσύνη του Θεού, την αμαρτία τη δική τους και το τρόπο και το δρόμο της μετάνοιας, άρα της σωτηρίας. Όταν όμως ήρθε και απεστάλλει από το Θεό ο Χριστός, τότε ο λαός Ισραήλ απήθησε στο Χριστό. Με αποτέλεσμα στην απήθεια των Ισραηλιτών να ελεηθούν τα αμαρτωλά έθνη. Και να είναι το έλεος του Θεού στα έθνη μέχρι να εισέλθει το πλήρωμα των εθνών στον ουρανό. Και τότε στο έλεος των εθνών θα σωθεί και ο Ισραήλ μέσα από την απήθειά του. Καθώς ο Θεός μέσα στην απήθεια της αμαρτίας συνέκλεισε τους πάντες για να σώσει τους πάντες. Πριν όμως έλθει η πίστης, και ποια είναι η πίστης? Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ετάφη, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ανελήφθη στους ουρανούς, το μυστήριο της ευσεβίας. Απεστάλλει το Πνεύμα το Άγιο. Πριν γίνει λοιπόν το έργο του Θεού, πριν έρθει η πίστης η αληθινή στους ανθρώπους, εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος οι Ιουδαίοι, εφρουρούμεθα υπό του νόμου, συγκεκλεισμένη εις την πίστη η οποία έμελε να αποκαλυφθεί. Εφρουρούμεθα, είμαστε κάτω από δεσμά, από τη δουλεία του νόμου, κάτω από τα δεσμά του νόμου. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην κάνεις τούτο, μην κάνεις κίνο. Ήταν συγκεκλεισμένοι λοιπόν μέσα στη δουλεία του νόμου, που δεν μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να τον πραγματοποιήσουν, αλλά ζούσαν μέσα στο νόμο και προχωρούσαν για την σωτηρία εκ της επαγγελίας και προχωρούσαν για να δικαιωθούν και αυτοί εκ πίστεως. Όταν όμως ήλθε η πίστης στο λαό Ισραήλ, όσοι επίστεψαν, αλλά και τα έθνη που ελεήθησαν εν τη απηθεία του λαού Ισραήλ, δεν χρειάζονται πια παιδαγωγό. Δεν χρειάζονται δάσκαλο, δεν χρειάζονται βέργα, δεν χρειάζονται νόμο για να κάνουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Το ξαναδιαβάζω. Αφού όμως ήλθε η πίστης, δεν χρειαζόταν να είμεθα πλέον υπό παιδαγωγών. Ελευθερωθήκαμε από τον παιδαγωγό. Γιατί ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Από τι? Από τον παιδαγωγό, από τον νόμο, από τη δουλεία του νόμου. Και έτσι πάντες, όσοι ελευθερωθήκαμε από τον νόμο ή από την αμαρτία των ειδώλων των εθνών, είμαστε όλοι ιοί του Θεού επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν. Ιοί του Θεού τι σημαίνει? Ελεύθεροι. Αλλιώς τι ήμασταν? Δούλοι. Οι Ισραηλίτες δούλοι του νόμου. Ή τα έθνη δούλοι της αμαρτίας. Όταν ήρθε λοιπόν η πίστης ο Χριστός, ελευθερωθήκαμε. Δεν χρειαζόμαστε οι μεν Ιουδαίοι παιδαγωγών, οι δε, τα δε έθνη θεούς. Ελευθερωθήκαμε από τη δουλεία του ψεύδους, του διαβόλου, τα έθνη, ελευθερωθήκαμε από τη δουλεία του νόμου, οι Ιουδαίοι. Επειδή σαν παιδιά Θεού που γίναμε ελεύθεροι, επειδή όσοι βαφτιστήκαμε
εις Χριστόν, Χριστόν ενδυθήκαμε. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μυστήριο, το μέγα μυστήριο του βαπτίσματος. Και είναι ανάγκη να το δούμε μια φορά ακόμη, το μυστήριο του βαπτίσματος, γιατί έχει άμεση σχέση με την περιτομή που έκαναν οι Ισραηλίτες. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1043, από το δεύτερο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο, να δούμε τι είναι τέλος πάντων το βάπτισμα. Γιατί πρέπει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μετανοήσατε πρώτον, αναγεννηθείτε, εξομολογηθείτε και ύστερα βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Γιατί να βαφτιστούμε, γιατί να μπούμε μέσα στο νερό, τι είναι αυτό το βάπτισμα? Τι είναι αυτό το βάπτισμα το οποίο είναι τόσο απαραίτητο? Ένα μπανιάρισμα είναι. Έτσι είναι? Για να δούμε. Λέει λοιπόν στο 9 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος: «Διότι μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Έναν άνθρωπο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Ποιον άνθρωπο όμως? Τον απεσταλμένο από το Θεό. Και μέσα σε έναν άνθρωπο, τον απεσταλμένο από το Χριστό, είναι δυνατό να κατοικεί το πλήρωμα του Χριστού, ώστε να μην μιλάει πια ο άνθρωπος, αλλά ο Χριστός. Όπως δεν μίλαγε ο Χριστός ο άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, αλλά ο Θεός. Καθώς μέσα στο πλήρωμα της σάρκας του Ιησού του Ναζωραίου κατοικούσε το πλήρωμα της θεότητος. Μέσα, ξανά το παλάθος, μέσα στο σώμα του ανθρώπου Χριστού Ιησού κατοικούσε το πλήρωμα της θεότητος, ώστε έλεγε ο Χριστός: «Δεν μιλάω εγώ, ο Πατέρας μιλάει, δεν κάνω εγώ τα έργα, ο Πατέρας κάνει τα έργα». Και τι λέει ο Χριστός? «Όπως ο Πατέρας απέστειλε με εις τον κόσμο και κατοικούσε το πλήρωμα της θεότητος σε με σωματικός, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς για να κατοικεί το πλήρωμα του Χριστού σε εσάς, ώστε δεν θα είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο και εκείνη τη στιγμή και θα σας διδάσκει και θα μιλάει». Και το εξηγεί παρακάτω. Ξαναδιαβάζω το 9. «Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα των Χριστό, μέσα στο Χριστό, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και εσείς είστε πλήρης, γεμάτοι με τον Χριστό, πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας». Δηλαδή τι είναι πια ο άνθρωπος? Ναός του Πνεύματος του Αγίου, ναός του Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο Χριστός κατοικεί μέσα στον άνθρωπο σωματικός. Ο ίδιος ο Χριστός ο Ανεστημένος κατοικεί μέσα στον άνθρωπο σωματικός. Όταν ο άνθρωπος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και βεβαίως είναι έξω από την ανομία και την αμαρτία, μετανοημένος δηλαδή, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, όπως ήταν και ο Χριστός έξω από την παράβαση και την ανομία. Γιατί? Γιατί περιετμήθητε με περιτομή να χειροποιεί τον, όχι με περιτομή όπως στην Παλαιά Διαθήκη χειροποίητο, περιτομή της σαρκός. Εσείς όμως περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον. Ποια είναι? Απεκριθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Πώς? Δια της περιτομής του Χριστού. Υπήρχε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη η περιτομή της σάρκας που προσδιορίζε το λαό Ισραήλ και θυμηθεί εμφύος αιμάτων. Ήταν τόσο απαραίτητο με ποινή θανάτου στον απεσταλμένο και δούλο και μεσίτη του Θεού προς τον λαό Ισραήλ, τον Μωυσή. Και σήμερα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη είναι αναγκαία η περιτομή του Χριστού, που απεκριώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Πώς? Συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου βαπτίσματος και συνανέστητε
δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών. Το βάπτισμα λοιπόν δεν είναι ένα μπανάκι, ούτε για να δώσω όνομα. Είναι ένα μέγα μυστήριο, πως δια του βαπτίσματος με πίστη πάνω στο Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος, όχι το μωράκι, αηδίες, το μωράκι το βαπτίζουμε, τι θα πει με βαπτίζουμε το μωράκι. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Θες να νοησίες ανθρώπινες. Παραδώσε έξω από το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε, που επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του, είναι ανάγκη τώρα να μπει μέσα στο βάπτισμα εν ύδατι, να γίνει σύμμορφος της ταφής του Χριστού, να βγάλει το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, να το αφήσει εκεί μέσα, να πάει στα βάθη των θαλασσών και όταν βγει, να βγει για να περπατήσει νέα ζωή με νέα πραγματικά φύση. Νέα φύση. Αναστάσεως φύση. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στην επιστολή του προς Γαλάτας που διαβάσαμε, επειδή όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Και είναι τόσο σοβαρό το βάπτισμα εν ύδατι, το οποίο σώζει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, ώστε στην παραβολή του ο Χριστός, στην παραβολή του γάμου, του Υιού, του Μεγάλου Βασιλιά, τι λέει όταν λίγο πριν αρχίσει ο γάμος, ο δείπνος, εξέτασε τους ανακεκλημένους, τους καθισμένους, τους προσκεκλημένους, είδε κάποιον ότι δεν έφερε ένδυμα γάμου. Και τι τον έκανε, τον απέβαλε. Ποιο είναι το ένδυμα γάμου? Όσοι εις Χριστόν ενεδίδετε, βαπτίστητε, Χριστόν ενεδίδετε. Τόσο σοβαρό είναι το βάπτισμα, γιατί είναι προϋπόθεσης της σωτηρίας. Αλλά ποιο βάπτισμα? Της γραφής. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Μάλιστα στην αρχαία εκκλησία, όταν κάποιος πίστευε, δεν τον βαπτίζαν αμέσως. Μέσα στην εκκλησία τον κατηχούσανε, διαπιστώνανε την αναγέννησή του, βλέπανε ότι η ζωή του άλλαζε, ομολογούσε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι ο Χριστός τον έσωσε, τον αναγέννησε, γιατί πίστευε, μιλάμε για έθνη, για ειδωλολάτρες που πίστευαν στην Αθηνά και σε μαγείες και σε σατανισμούς. Ομολογούσε ότι πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθη από τον Πατέρα, αναμάρτητος ον εις δικαιοσύνην μου, έλεγε ο μέλλον αβαπτιστή, και ομολογούσε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ πάντων των ανθρώπων. Και τότε τον βάφτιζαν εν ύδατι, εις άφεση αμαρτιών, και σφραγιζότανε η σωτηρία του. Αυτό είναι έργο πίστεως. Το πρώτο και κυρίαρχο έργο πίστεως που επιβεβαιώνει τη σωτηρία του ανθρώπου είναι το βάπτισμα εν ύδατι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει κάτι πάρα πολύ σοβαρό σε αυτούς που λένε ότι μόνο με τη χάρη, και αλήθεια είναι, αλλά δεν φτάνει μόνο η χάρη για τη σωτηρία, μόνο η πίστης πρέπει να έχει έργο για να είναι ζωντανή, γιατί η πίστης χωρίς έργο είναι νεκρά. Γι' αυτό διαβάζω και ανοίχτα σας παρακαλώ από τη σελίδα 1071, από το κεφάλαιο δεύτερο και 20 εδάφιο, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, ερμηνεύοντας την δια της πίστεως σωτηρία, αλλά και δια των έργων επιβεβαίωσης της σωτηρίας, των έργων της πίστεως, όχι των έργων του νόμου, του Μωυσή, των έργων της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέγει,
Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Άκουσε. Ο Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων όταν προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού υπ' το θυσιαστήριον, υποτασσόμενος και υπακούοντας στο λόγο του Θεού. Βλέπεις λοιπόν ότι η πίστη του Αβραάμ συνήργησε εις τα έργα του Αβραάμ και εκ των έργων του η πίστη ετελειοποιήθη. Και στο 23 και πληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην», αλλά και στη συνέχεια «και φίλος Θεού ονομάστηκε». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος, βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και όχι μόνο εκ πίστεως. Και ποιο είναι το έργο το οποίο τελικά δικαιώνει τον άνθρωπο? Γιατί? Διότι διαπίστεως λογίζεται, θεωρείται δίκαιος ο άνθρωπος. Με το έργο όμως της πίστεως αποδεικνύεται ενώπιον του Θεού δίκαιος. Και το πρώτο έργο πίστεως που καλούμεθα μετά την αναγέννησή μας είναι το βάφτισμα εν ύδατι. Πιστέψαμε, λογιζόμεθα ενώπιον του Θεού δίκαιοι, αλλά πράττοντας το έργο της πίστεως, υποτασσόμενοι, υπακούονται στο λόγο του Θεού του βαφτίσματος, αποδεικνύεται, βεβαιούται η δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού και φίλοι Θεού ονομαζόμεθα. Επειδή, ξαναδιαβάζω το 27 εδάφιο, όσοι ευαυτίστηστε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθετε. Και τώρα φέρνει ένα μεγάλο θαύμα ο Λόγος του Θεού στη ζωή των Ιουδαίων. Ποιο είναι το θαύμα? Δεν είναι λοιπόν πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν η θήλη. Και οι Ιουδαίοι είχαν αυτή τη λογική. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι Έλληνας. Οι Έλληνες τι ήταν? Κοινάρια, εθνικός. Και όχι μόνο, σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί δεν είμαι δούλος, αλλά είμαι ελεύθερος, γιατί ανήκω στα τέκνα του Αβραάμ, είμαι ελεύθερος. Και κάτι άλλο επίσης, σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι γυναίκα, έλεγαν οι Ιουδαίοι, γιατί ήταν υποδεέστεροι. Για να καταλάβουμε πόσο υποδεέστερη ήταν η γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, να σκεφτούμε μόνο, ο άντρας είχε δικαίωμα να δώσει αποστάσεων στη γυναίκα και να τη χωρίσει εάν έβλεπε κάτι που δεν του άρεσε απλώς. Η γυναίκα όμως ποτέ δεν είχε το δικαίωμα να χωριστεί από τον άντρα της. Ποτέ. Τρία πράγματα λοιπόν ήταν αυτά για τα οποία καμάρωναν οι Ιουδαίοι. Ότι είμαι Ιουδαίος και δεν είμαι Έλληνας. Ότι είμαι ελεύθερος και δεν είμαι δούλος. Ότι είμαι άντρας και δεν είμαι γυναίκα. Γιατί η γυναίκα εξαρτόταν κατά τον νόμο, αλλά και από την αρχή, από το προπατορικό αμάρτημα, εξαρτόταν από τον άντρα. Και αν πάμε δε και στα έθνη, η γυναίκα ήταν πράγμα, δεν λογιζόταν για άνθρωπος. Ήταν πράγμα, ούτε καν για ζώο, πράγμα ήτανε. Ο Χριστός όμως ήρθε και τα ανέτρεψε όλα, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Όλα τα ανέτρεψε. Δεν υπάρχει, λέει λοιπόν, Ιουδαίος ή Έλλην. Όλοι είσαστε τι? Και ο Ιουδαίος και ο Έλλην, παιδιά Θεού. Είμαι Ιουδαίος, είμαι Έλλην. Βράστα αυτά. Παιδί Θεού είσαι. Γιατί δέχθηκες τον Χριστό. Γιατί σε έσωσε ο Θεός, σε αναγέννησε δια της πίστεώς σου στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και γιατί έπραξες πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού βαφτιζόμενος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Που όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, στην αρχαία εκκλησία δεν βαφτίζονταν αμέσως μόλις αναγεννηθήκανε. Έπρεπε να αποδειχθεί η αναγέννησή τους, εκτός και αν ο Θεός τους βάφτιζε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, οπότε άμεσα
διατάζανε το βάφτισμα εν ύδατη, γιατί αυτό αποτελούσε απόδειξη ότι αφού ο Θεός τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ποιος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να εμποδίσει το νερό να βαφτιστούν οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και έτσι λοιπόν με την αναγέννηση, με το βάφτισμα εν ύδατη, με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου, με τη σωτηρία την διαπίστεως εκ της επαγγελίας του Θεού, ο Ιησούς Χριστός κατήργησε όλες τις διακρίσεις. Σήμερα υπάρχουν διακρίσεις, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, αγράμματος, μορφωμένος. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να διακρίνει κάποιος και να ξεχωρίζεται από κάποιος. Μόνο ο Χριστός κάνει τους ανθρώπους ένα. Αλληλούια. Ένα. Και μάλιστα τους κάνει ένα με προσευχή στον Πατέρα. Πάτερ, κάμε αυτοί να είναι ένα. Γι' αυτό δεν υπάρχει πια Ιουδαίος ή Έλλην, υπάρχει παιδί Θεού. Δεν υπάρχει ελεύθερος ή δούλος, υπάρχει Κύριος των δυνάμεων που έκαμε και τους δύο παιδιά του. Είμαι δούλος, ωραία, παιδί του Θεού είσαι. Είμαι ελεύθερος, παιδί του Θεού είσαι. Είμαι πλούσιος, παιδί του Θεού είσαι. Και κοίταξε πώς χρησιμοποιείς τον πλούτο σου. Είμαι φτωχός, παιδί του Θεού είσαι. Και κοίταξε πώς χρησιμοποιείς τη φτώχεια σου. Αλλά παιδί του Θεού. Τι θα πει παιδί του Θεού? Κληρονόμος Θεού. Συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Καταλάβατε τι είμαστε, αδερφοί? Κοντός, ψηλός, μικρός, μεγάλος, άσχημος, ωραίος, μορφωμένος, αγράμματος. Αλληλούια, παιδί Θεού. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Άσπρος, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, πορτοκαλί, ξέρω εγώ τι είναι. Παιδί Θεού. Άντρας, γυναίκα, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Πάνει διακρίσεις, τις γκρέμισε. Γιατί? Γιατί ελευθέρωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και από τα δεσμά του διαβόλου, του νόμου. Από το δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου και από τα δεσμά του νόμου και της αδυναμίας του ανθρώπου να εκπληρώσει τον νόμο. Πώς τους ελευθέρωσε? Μας συνέκλεισε όλους στην απήθεια για να μας ελεήσει όλους. Εάν δεν είστε του Χριστού, αδερφοί, μία ερώτηση, είμαστε του Χριστού? Είναι βασική ερώτηση. Είναι βασική ερώτηση που πρέπει εμείς να την απαντήσουμε. Δεν είμαστε πεντηκοστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι. Δεν είμαστε. Του Χριστού είμαστε. Και πιο σωστά, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γιατί έχουμε πάρει μια απόφαση. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες λογικές, οι ανθρώπινες διδασκαλίες, οι ανθρώπινες σοφίες, οι ανθρώπινες παραδόσεις. Μας ενδιαφέρει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Θεού, αυτή είναι η ζωή μας. Και όλη η προσπάθειά μας είναι να στρέφουμε το βλέμμα μας με προσοχή, την καρδιά μας και το πνεύμα μας στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, για να μην είμαστε επιλύσεις μόνες ακροατές, αλλά να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού, εκτελεστές έργου. Εάν λοιπόν είστε του Χριστού, είμαστε. Αλληλούια. Δεν είμαστε γιατί γίναμε, είμαστε επειδή πιστέψαμε τον Χριστό Χριστό και μας έκανε παιδιά του ο Θεός. Εάν λοιπόν είστε του Χριστού, το επαναλαμβάνω γιατί μου αρέσει, εάν είστε του Χριστού, είμαστε. Αλληλούια. Του Χριστού είμαστε. Δεν είμαστε ούτε της Πεντηκοστής, ούτε ανθρώπου, ούτε Ευαγγελικοί, ούτε διαμαρτυρόμενοι, ούτε Καθολικοί, ούτε Ορθόδοξοι. Αυτές είναι ανοησίες ανθρώπινες. Είμαστε του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Εάν δεν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα Αβραάμ και κατά την επαγγελία του Θεού, κληρονόμοι του Θεού. Εάν είμαστε του Χριστού, είμαστε κληρονόμοι. Αν είμαστε πεντηκοστιανοί, κληρονόμοι δεν είμαστε. Αν είμαστε ορθόδοξοι, καμία σχέση με την κληρονομία. Αν είμαστε καθολικοί, καμία σχέση με την κληρονομία. Είμαστε του Χριστού, γι' αυτό και είμαστε κληρονόμοι κατά την επαγγελία του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει από δούλου, αν και είναι Κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους
μέχρις της προθεσμίας υπό του πατρός. Όταν λοιπόν είναι νήπιος, ένα παιδάκι μικρό, μπορεί να είναι ο κληρονόμος της περιουσίας, της βασιλείας. Αλλά μέχρι να αποκτήσει την κληρονομιά του, χειραγωγείται, διδάσκεται, τιμωρείται. Δηλαδή τι είναι? Δούλος. Είναι υπό επιτρόπους, υπό διδασκάλους, υπό χειραγωγούς. Τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά ήταν κάτω από την εξουσία μου. Διάβασε, μη διαβάζεις, κοιμήσου, ξύπνα. Τι ώρα θα κάνεις, πώς θα ντυθείς, πρόσεξε τι θα κάνεις. Κάνανε ό,τι τους έλεγα εγώ. Δηλαδή ήτανε δούλοι μου. Αν και ήταν κληρονόμοι μου, αν και ήταν κληρονόμοι του Θεού. Όταν λοιπόν ο κληρονόμος είναι νήπιος, όπως ο λαός Ισραήλ, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας που ορίζει ο πατέρας. Και ποια είναι η προθεσμία που ορίζει ο πατέρας? Όταν θα έρθει ο Χριστός στη ζωή μας και δια του Ιησού Χριστού θα μας αναγεννήσει και θα μας υιοθετήσει και θα μας ονομάσει παιδιά του. Έτσι και εμείς. Εμείς, προσέξτε, εμείς οι Ιουδαίοι δηλαδή, όταν είμαι θα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαι θα δεδουλωμένοι. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Πάμε στο εδάφιο 9 να δούμε ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου που λέει ο Παύλος, ο Απόστολος, ότι ήταν δεδουλωμένος στο ίδιο κεφάλαιο. Τώρα δε, αφού εγνωρίσατε το Θεό και αναγεννηθήκατε, μάλλον δεν γνωρίσετε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία του κόσμου, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον πριν αναγεννηθείτε θέλατε να δουλεύετε? Ημέρες παρατηρείτε, μήνες, καιρούς, ενι αυτούς, το νόμο δηλαδή. Αυτό είσαστε ελεύθεροι. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Έτσι και εμείς όταν είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαστε δούλοι. Και τι έλεγαν τα στοιχεία του κόσμου μέσα από τον νόμο του Μωυσή? Περιτομή, Σάββατο, Τετάρτη και Παρασκευή, Δέκατα, νεομηνίες και ένα σωρό νομοθεσίες. Και γιατί ο Θεός είχε όλες αυτές τις νομοθεσίες? Ήταν υποπαιδαγωγό. Όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, είχα του κόσμου τις νομοθεσίες. Θα ξυπνάτε 7:30 ώρα για να πάτε σχολείο. Ερχόταν η Ελεξία και μου λέγε, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Ωπ, την τράβαγε η μάνα της. Βέβαια έκανε κάτι καλό η Άννα. Για να ξυπνήσει της πήγαινε το γάλα στο κρεβάτι. Και ξύπναγε η Αλεξία. Και κάποια στιγμή έλεγε, όχι είμαι άρρωστη, δεν αντέχω, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Ψέματα έλεγε. Δεν αντέχω, δεν αντέχω να πάω σχολείο, της έλεγα εγώ, άντε μην πας σχολείο. Μόλις έλεγα δεν αντέχω, μην πας σχολείο, άρχισε και χοροπήδαγε. Πήδαγε πάνω στο κρεβάτι, ήταν μια χαρά. Αλλά ήταν υπό νομοθεσία. Ήταν υπό παιδαγωγό, ήταν υπό επιτρόπους. Με συγκεκριμένη νομοθεσία. Θα φάτε αυτά που εγώ θέλω. Όχι, θέλουμε να φάμε γαριδάκια. Απαγορεύονται τα γαριδάκια. Γιατί? Γιατί κάνει κακό στην υγεία. Θέλουμε να φάμε, δεν θέλουμε να φάμε, θα φάτε. Ήταν υποπαιδαγωγό και έρχεται τώρα να μας εξηγήσει για να καταλάβουμε. Έτσι και εμείς όταν είμαστε νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαστε δούλοι, δούλοι του νόμου. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πότε ήρθε? Και ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, ο οποίος γεννήθηκε εξ σαρκός, και υπετάγει στον νόμο για να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού, δια να εξαγοράσει τους υπό τον νόμον από τη δουλεία του νόμου και να λάβουν την υιοθεσία. Δηλαδή να αναγεννηθούν. Και επειδή είσαστε ιοί, γιατί λάβατε την υιοθεσία, αναγεννηθήκατε, ο Θεός εξαπέστειλε το πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές σας, όχι το βάφτισμα πνεύματι Αγίου, το πνεύμα με την αναγέννηση, γιατί το πνεύμα των αναγέννηση πλημμυρίζει την καρδιά, γι' αυτό και έχουμε και τον καρπό του πνεύματος του Αγίου. Το πνεύμα του Υιού αυτού στα καρδία σας, όχι στη σάρκα σας, που είναι την ημέρα της Πεντηκοστής, στα καρδία σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ, δηλαδή Πατερούλη μου.
Είναι μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορεί ο άνθρωπος να πει το Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Μόνο. Να αποκάλυψεις. Μπορεί με τα λόγια να τον λες. Με την καρδιά έχει σημασία να το λες. Και με την καρδιά το λες όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά σου και μιλάς εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλών αβάω πατήρ. Πατέρα μου. Και όλοι έχουμε γνωρίσει αυτή την ωραία έκφραση. Πατέρα μου. Σας είπα και πριν, ένας αδερφός μας είναι πολύ άρρωστος, πεθαίνει. Πήγα να τον παρηγορήσω και του λέω αδερφέ μου, τον είδα χαρούμενο. Αδερφέ μου, μου λέει πηγαίνω στον μπαμπά μου και τα χάσα. Πηγαίνω στον μπαμπά μου. Πού θλίψει, πού στενοχώρια. Αλληλούια. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Επειδή είσαστε οι αναγεννημένοι, γιατί δεχτήκατε τον Ιησού Χριστόν, γι' αυτό ο Θεός εξαπέστειλε το Πνεύμα του Υιού στις καρδιές σας, το οποίο κράζει εκ του περισσεύματος της καρδίας, το Πνεύμα το Άγιο κράζει, αβάω πατήρ. Όθεν, δεν είσαι πλέον δούλος, δούλος του νόμου, της αδυναμίας και της αμαρτίας σου, αλλά είσαι Υιός. Δεν είσαι δούλος, είσαι ελεύθερος, είσαι Υιός. Εάν δεν είσαι Υιός, είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν Υιοί και κληρονόμοι του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας χριστιανοί, δεν υπάρχει κλήρος και λαϊκοί, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπως υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη τι υπήρχε? Οι Λεβίτες, οι Ιερείς και ο λαός. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει αυτό. Αλλά τι είμαστε όλοι? Βασιλείς και Ιερείς του Υψίστου. Και ο πρεσβύτερος τι είναι? Δούλος. Δεν είναι προς τα πάνω. Ποιμένας τι είναι? Δούλος. Δούλος στην υπηρεσία του Χριστού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας. Ο μέγας αρχιερεύς, αλλά τον εαυτό μας τον συστήνουμε δούλο. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, δούλο δικό σας. Ή λοιπόν και θυγατέρες του Θεού, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε εις των Θεών, το αποτέλεσμα, αγιασμός. Ο καρπός μας η αγιασμός και το τέλος ζωή αιώνιος. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε μου.